Τώρα με μεγαλύτερη δύναμη και ορμή, οι κομμουνιστές και κομμουνίστριες, τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ, οι συμπορευόμενοι αγωνιστές που ανταμώσαμε σε κάθε μετερίζει του αγώνα, δηλώνουμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ μας κάνει να νιώθουμε πιο αισιόδοξοι μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον για το λαό. Θα δώσουμε όλες μας δυνάμεις, ώστε ο λαός μας με το ΚΚΕ μπροστά να σταθεί όρθιος, ώστε να αναπτυχθούν νέοι μεγάλοι λαϊκοί εργατικοί αγώνες. Είμαστε ήδη από την επόμενη μέρα κιόλας των εκλογών, στην πρώτη γραμμή, ώστε να μην κυριαρχήσει η απογοήτευση και κυρίως να μην περάσει η νέα αντιλαϊκή επίθεση που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα εδώ, στην Α εκλογική περιφέρεια και ειδικά στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που το ΚΚΕ μετά από χρόνια αναδείχθηκε ξανά τρίτο κόμμα, δηλώνουμε ότι θα βρεθούμε μαζί με το λαό της πόλης μπροστά σε κάθε μικρή και μεγάλη διεκδίκηση. Η Θεσσαλονικής μπορεί να είναι σίγουρη ότι εδώ υπάρχει ΚΚΕ. Και αυτό σημαίνει ότι κανένα λαϊκό σπίτι δεν θα χαθεί χωρίς μάχη, σημαίνει ότι θα δυναμώσει ο αγώνας για τα εργατικά δικαιώματα ενάντια στις συνθήκες εντατικοποίησης και αύξησης της εκμετάλλευσης. Σημαίνει ότι μπορεί να δυναμώσει ο αγώνας για όλα αυτά που μας πνίγουν μέσα σε αυτή την πόλη, όπως η έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων, η καθαριότητα και οι συνθήκες μέσα στις οποίες δίνουν τη δική τους μάχη οι εργαζόμενοι στο Δήμο. Μπορεί και πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας για αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών υγείας στην πόλη μας, αντίστοιχα της παιδείας, με νέα κτίρια, με πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού. Όλα αυτά μπορούν να αποκτήσουν νέα δυναμική με μια ακόμα σημαντική ενίσχυση των κομμουνιστών και δεκάδων άλλων αγωνιστών, αριστερών, που συσπυρώνονται στα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης. Το πρώτο βήμα έγινε, τώρα πάμε για το επόμενο, με σημαντική ενίσχυση των ποσοστών και των εκλεγμένων της λαϊκής συσπήρωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης και σε όλη την πόλη, αλλά και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, με υποψήφιο περιφερειάρχη τον Σωτήρη Αβραμόπουλο. Φίλες και φίλοι, τώρα δεν πρέπει να χαθεί χρόνος. Δεν χωρά αναμονή για τη νέα κυβέρνηση όπως καλλιεργούν όλοι. Από το ΣΥΡΙΖΑ, που όσο ψάχνει για αρχηγό, εκθιάζει μέσω των στελεχών του το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, και το ΠΑΣΟΚ, που δηλώνει έτοιμο ξανά να ψηφίσει εκατοντάδες νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι τους χρήσιμους πρόθυμους της Κωνσταντοπούλου και του ακροδεξιού ΕΣΜΟΥ που έχει μαζευτεί στη Βουλή. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι έτοιμο και από καιρό γνωστό. Περιέχει εκατοντάδες αντιλαϊκούς νόμους, για τους οποίους δεσμεύεται από το Μεσοπρόθεσμο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Περιλαμβάνει νέα αντεργατική επίθεση για να διατηρηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης και να μπούμε στην επενδυτική βαθμίδα, όπως λένε. Έχει στα σκαριά μεταρρυθμίσεις για νέο κύκλο ανοιχτής εμπορευματοποίησης της υγείας και της παιδείας. Ήδη έχει δρομολογήσει νέο γύρο αφέμαξης του λαϊκού εισοδήματος μέσω των φόρων, των λογαριασμών ρεύματος και του πληθωρισμού στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Γι' αυτό και τώρα τα δίνει όλα για να εκλεγούν οι πιο πιστοί υπηρέτες της αντιλαϊκής πολιτικής και στην τοπική διοίκηση, για να στηρίζουν και να εξειδικεύουν άμεσα την πολιτική της και τα σχέδιά της, για να αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας και τα απαραίτητα αναχώματα απέναντι στο λαό. Αυτό εξέφρασε και επί 4 χρόνια η διοίκηση Ζέρβα. Αυτό εκφράζει και η μεγάλη πλειοψηφία των συνδυασμών που κατεβαίνουν στις φετινές εκλογές ανεξαρτήτως χρώματος. Υπάρχει και εδώ ένα κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα των νέων υποτίθεται υποψηφίων που δεν μπορεί να κρυφτεί. Όπως και στην κεντρική πολιτική σκηνή με την εναλλαγή κυβερνήσεων, έτσι και στο επίπεδο του Δήμου, η κάθε διοίκησή του αποδεικνύεται χειρότερη από την προηγούμενη, με αποκορύφωμα μέχρι την επόμενη τη θητεία Ζέρβα. Απόλυτα δεμένη στην κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, στα επιχειρηματικά συμφέροντα που αλωνίζουν στην πόλη, χειροτέρευσε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Όμως αυτή την πολιτική δεν βρέθηκε μόνη. Υποστηρίχθηκε στα κρίσιμα από άλλες παρατάξεις, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της ακροδεξιάς, από τους δήθεν ανεξάρτητους αυτοδιοικητικούς. Δεν ξεχνάμε ότι η εκλογή Ζέρβα στο δεύτερο γύρο, με μικρό ποσοστό περίπου 15% από τον πρώτο γύρο, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην προτίμηση των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να τον υποστηρίξουν σαν εναλλακτική
και το μικρότερο κακό απέναντι στον τότε επίσημο υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξεχνάμε ότι στελέχοι και εκλεγμένοι με την υποστήριξη αυτών των κομμάτων μεταπήδησαν και συμμετείχαν από σημαντικές θέσεις στη διοίκηση Ζέρβα. Όπως για παράδειγμα ο τωρινός πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες εκλογές. Ή σύμβουλος εκλεγμένοι με την παράταξη ΣΥΡΙΖΑ που μεταπήδησε στη διοίκηση Ζέρβα. Το παραμύθι που διακινείται και σήμερα των ανεξάρτητων αυτοδιοικητικών δίθεν υποψήφιων αποτέλεσε και αποτελεί πλέον ανέκδοτο που προσβάλλει τον κόσμο. Είναι όλοι τους γνωστά στελέχη, νυν και πρώην της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κατά κύριο λόγο, με ρόλο αντιλαϊκό και θέσεις ευθύνης ακόμα και την εποχή των μνημονίων που πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός μας. Δεν πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό, όπως θέλουν να λένε, εγχείρημα. Πρόκειται για συστράτευσή τους στην ίδια πολιτική που εκφράστηκε και με συμφωνία στα κρίσιμα από τη θέση της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ΚΚΕ απέναντι σε αυτό το κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα και στο Δήμο Θεσσαλονίκης είναι εδώ. Είμαστε έτοιμοι να ηγηθούμε της λαϊκής πάλης για τα εργατικά λαϊκά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο με τη σημερινή μας εκδήλωση για την παρουσίαση των πρώτων 50 υποψήφιων δημοτικών συμβούλων θέλουμε να απευθύνουμε ένα ευρύτατο κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ μπροστά στην εκλογική μάχη του Οκτώβρη. Η σύνθεση του ψηφοδελτίου μας αποτυπώνει αυτή τη δυνατότητα αλλά και τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει η κοινή δράση, ο κοινός αγώνας με τους κομμουνιστές στο Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και στην περιφέρεια. Απευθυνόμαστε στους δεκάδες χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες, που σκέφτηκαν να στηρίξουν το ΚΚΕ, που έχουμε βρεθεί μαζί σε αγώνες, που έχουν τις ίδιες αγωνίες για το πού πάει το πράγμα, αλλά τελευταία στιγμή δεν έκαναν το βήμα. Σε αυτούς που δεν έκαναν το βήμα, που παγιδεύτηκαν στα τρομοκρατικά διλήμματα για σταθερότητα, που μπορεί να έχουν αυταπάτες ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε στο καλύτερο, είτε με τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε με μια συμμαχία των προοδευτικών δίθεν δυνάμεων και μια μελλοντική κεντροαριστερή κυβέρνηση. Στους εργάτες και τις εργάτριες, τους νέους και τις νέες, τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης μας. Πάμε να κάνουμε μαζί το βήμα που δεν έγινε. Να ξεκινήσουμε από τη μάχη των τοπικών εκλογών του Οκτώβρη, που τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης που στηρίζει το ΚΚΕ μπορούν και πρέπει να βγουν πολύ πιο ενισχυμένα. Κάθε φορά το διακύβευμα είναι το ίδιο. Η ζωή μας. Κάθε φορά το δίλημα είναι επίσης ίδιο. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Τώρα μπροστά με το ΚΚΕ, με ενισχυμένα τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης για τις ζωές μας, για το δίκιο μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε αυτή την πόλη των μεγάλων λαϊκών αγώνων, αλλά και της διαχρονικά μεγάλης αντίδρασης, θέλουμε να κάνουμε και μια αναφορά για όσους τρόμαξαν από τα ποσοστά της κυβέρνησης, αλλά και την άνοδο και είσοδο στη Βουλή σκοταδιστικών νεοναζιστικών μορφωμάτων. Μη φοβάστε, τώρα υπάρχει κάτι διαφορετικό, ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ, που είναι η δύναμη που θα κόψει το χαμόγελο στα κυβερνητικά χείλη και θα αντιμετωπίσει τους νεοναζί όπως τους πρέπει και το έχει αποδείξει και πρόσφατα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στέλνοντάς τους στα λαγούμια τους. Η ενίσχυση βέβαια τέτοιων κομμάτων δεν είναι τυχαία. Είναι σάρκα από τη σάρκα του συστήματος. Βάλανε και το χεράκι τους εκτός των άλλων διάφοροι, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που τους ξέπλαιναν ως παρασυρμένους και τους άπλωναν το χέρι για να πάρουν ψήφους. Αποδείχθηκε για άλλη μια φορά πως ούτε οι νόμοι αυτών των κομμάτων, ούτε η πολιτική τους μπορεί να χτυπήσει το φασισμό, γιατί ο φασισμός είναι νύχι κρέας με το σύστημα που ζούμε, γιατί οι φασίστες είναι το μαντρόσκυλο που χρειάζεται το σύστημα και γι' αυτό είτε τους χαϊδεύουν είτε τους επιτίθενται, έναν στόχο έχουν τα αστικά κόμματα, να κρατήσουν όρθιο το σύστημά τους. Να γιατί έτσουξε όλους τους ακροδεξιούς στη Θεσσαλονίκη, που το ΚΚΕ που τους αντιμετώπισε παλικαρίσια, βγήκε τρίτο κόμμα πιο ισχυρό και ξέρουν καλά πως το κόμμα μας θα είναι μαζί με το λαό που θα τους στείλει στο περιθώριο και όχι οι άσφαιροι νόμοι της κυβέρνησης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο συσχετισμός δύναμης είναι ιδιαίτερα αρνητικός
Αυτό βέβαια το ξέραμε και πριν τις εκλογές και αυτό αφορά και το σχετισμό δύναμης όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Ξέρουμε πως μπορεί όλα τα αστικά κόμματα να μην είναι ίδια, να έχουν διαφορές. Αυτό όμως δεν ακυρώνει πως τις βασικές στρατηγικές επιλογές έχουν απόλυτη σύμπλευση, γι' αυτό άλλωστε δεν είναι απίθανες οι προεκλογικές ή μετεκλογικές μεταγραφές του. Το αρνητικό όμως αποτέλεσμα των εκλογών δεν θα ήταν τρομερά διαφορετικό αν ο συσχετισμός δύναμης ανάμεσα σε κόμματα που συμφωνούν με τις αντιλαϊκές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, που έχουν ψηφίσει από κοινού μνημόνια και αντιλαϊκούς νόμους, ήταν κάπως διαφορετικός. Για παράδειγμα, η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ δεν σηματοδοτεί ριζοσπαστική φιλολαϊκή στροφή στο συσχετισμό δύναμης, πολύ περισσότερο δεν λειτουργεί καθόλου ως αντίβαρο στις αντιλαϊκές δεσμεύσεις και επιλογές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νόμων της την προηγούμενη τετραετία και ετοιμάζεται να ψηφίσει κι άλλους πολλούς. Πολύ περισσότερο θα στηρίξει και με τα δύο χέρια τη συνέχιση του πολέμου και τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, την υλοποίηση των 350 αντιλαϊκών προαπαιτούμενων για την αποταμίευση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι λοιπόν θετικό θα έφερνε στο λαό η παραπέρα ενίσχυσή του? Τι θετικό θα έφερνε η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, που μας έλεγε 4 χρόνια ότι το κίνημα δεν μπορεί να φέρει αλλαγές, που έδινε πίστοση χρόνου στη Νέα Δημοκρατία με το «θα λογαριαστούμε μετά», που στήριξε εμβληματικές επιλογές υπέρ των συμφερόντων του κεφαλαίου, όπως το ξεπούλημα των ναυπηγείων της Ελευσίνας στους φίλους μας τους Αμερικάνους, που εδώ στη Θεσσαλονίκη συμφώνησαν τα περισσότερα στελέχη του με το σχέδιο για την ανάπλαση της ΔΕΘ, του Ανατολικού Παραλιακού Μετόπου και πολλά άλλα. Βεβαίως είναι αρνητικό το στοιχείο της αντοχής της Νέας Δημοκρατίας, που έχασε βέβαια 100.000 ψήφους από τις προηγούμενες εκλογές του 2019, ή αρνητικό είναι η είσοδος αντιδραστικών ακροδεξιών κομμάτων, που βέβαια παρόμοιά τους το 2015 και το 2012 είχαν υψηλότερα ποσοστά, αλλά θετικό για το λαό θα ήταν να γκρεμοτσακιζόταν η Νέα Δημοκρατία και να ανέβαινε το ΚΚΕ πολύ περισσότερο, να έπεφταν στα τάρταρα τα φασιστικά και σκοταδιστικά μορφώματα και να ήταν ακόμα πιο δυνατό το ΚΚΕ. Θετικό για το λαό θα ήταν να αρχίζει να πληγώνεται ακόμα βαθύτερα η λογική των μονόδρομων, το αφήγημα της σταθερότητας, το κοινό δηλαδή αντιλαϊκό σενάριο που έχουν υπηρετήσει όλες οι αστικές δυνάμεις και όπου ο πραγματικός συγγραφέας είναι το κεφάλαιο. Ακόμα πιο θετικό θα ήταν να εκφραζόταν πιο μαζικά και στην κάλπη ένα ρεύμα αμφισβήτησης και ανατροπής. Ρεύμα που ξεπροβάλλει δειλά αυτή την περίοδο, με περισσότερους να νιώθουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ίδια τους τη δύναμη. Να καταλαβαίνουν ότι αυτοί μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές του αγώνα και της ζωής τους, με ακόμα πιο δυνατό το ΚΚΕ μπροστά, στη μάχη για την υγεία του λαού, που εξακολουθεί να βρίσκεται στη μέγενη του κόστους ωφέλους και της εμπορευματοποίησης από την κυβέρνηση, κάτι που επιβεβαιώθηκε με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για το ΕΚΑΒ. Στη μάχη για την προστασία των λαϊκών οικοκυριών από το ξεσπίτωμα που θα κλιμακώνεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης για πάνω από 700.000 πληστηριασμούς, ώστε να θωρακιστούν οι τράπεζες και να κερδίσουν τα κοράκια των φαντς. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις που μόνο σε ένα μήνα, τον τελευταίο, κατάφεραν να βάλουν φρένο σε πάνω από 100 πληστηριασμούς. Μπροστά στη μάχη για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε κλάδους και επιχειρήσεις που κλιμακώνεται, στη μεγάλη αναμέτρηση σε χώρους δουλειάς, για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για να μην γίνει συνήθεια να πεθαίνει ένας εργάτης κάθε δεύτερη μέρα και να σακατεύονται δεκάδες θύματα της εξοικονόμησης πόρων κράτους και εργοδοσίας, της εντατικοποίησης για τα κέρδη. Μόνο στη Θεσσαλονίκη, μετά τις εκλογές, είχαμε 5 εργατικά ατυχήματα, το ένα θανατηφόρο. Αλλά μπροστά και στην πάλη ενάντια στις απολύσεις, που μετά τις εκλογές αναδόθηκε το πράσινο φως στην εργοδοσία και έχει ξεσαλώσει, διώχνοντας από την εργασία τους πρωτοπόρους αγωνιστές, μόνο και μόνο γιατί πρωτοστάτησαν στις απεργίες με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη, όπως στην ιδιωτική εκπαίδευση, στην υγεία και αλλού. Μπροστά στα μέτωπα μεγάλων εργασιακών χώρων, που τα τελευταία χρόνια
έχουν δώσει κουράγιο συνολικά στην εργατική τάξη για την αντοχή τους και όσα έχουν καταφέρει, όπως στη Λάρκο, αντίστοιχα στις μεταφορές, όπως στο σιδηρόδρομο και αλλού. Ο δρόμος για την αλλαγή των συσχετισμών βρίσκεται στην ενίσχυση αυτού του ρεύματος αμφισβήτησης, της αστικής πολιτικής, του ταξικού της χαρακτήρα, των κομμάτων και των κυβερνήσεων που την υπηρετούν, του κράτους του κεφαλαίου. Του ρεύματος που δεν αναζητά νέους σωτήρες από μια κυβερνητική εναλλαγή, του ρεύματος που αναζητά λύσεις στα σημερινά προβλήματα μέσα από τον οργανωμένο αγώνα, τη συμμετοχή στο κίνημα, τη συλλογική δράση, την ταξική πάλη. Αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης μπορεί να αντιμετωπίσει και να θέσει επιθετικά τις απαραίτητες διεκδικήσεις και για τα μεγάλα οξυμένα προβλήματα αυτής της πόλης μέσα από τη σημαντική ενίσχυση της λαϊκής συσπήρωσης. Μεγάλα λαϊκά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας μας καθημερινά, όπως η ανύπαρκτη καθαριότητα ως αποτέλεσμα της πολιτικής της σταδιακής υποβάθμισης και ιδιωτικοποίησης. Ο τομέας καθαριότητας χειροτερεύει από χρόνο σε χρόνο, από δήμαρχο σε δήμαρχο, γιατί πρέπει να καλλιεργηθεί στον κόσμο η αίσθηση ότι μοναδικός σωτήρας και σε αυτό το τομέα είναι ο ιδιώτης επενδυτής. Τακτική που ακολουθήθηκε από τη Δημαρχία Μπουτάρη, που έφτασε ακόμα και να διατάξει τα ΜΑΤ να χτυπήσουν τους εργαζόμενους του Δήμου που διαμαρτύρονταν για την ιδιωτικοποίηση της συντήρησης των οχημάτων. Αυτή η ιδιωτικοποίηση οδήγησε στη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση με ένα στόλο λειψό, ασυντήρητο, επικίνδυνο για τους εργαζόμενους που σχεδόν κάθε μέρα μετρούν και από ένα εργατικό ατύχημα στην πραγματικότητα εργοδοτικό έγκλημα. Οι συνθήκες για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση έχουν ήδη δημιουργηθεί με πρώτο θύμα την ανακύκλωση που γι' αυτό το λόγο αποσχίστηκε από τη συλλογή. Σε αυτή την πολιτική είναι όλοι μαζί. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ προτείνουν τα ΣΔΙΤ, ενώ η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ πάει και ένα βήμα παραπέρα, προτείνοντας τη δημιουργία εταιριών από τους ίδιους τους εργαζόμενους με σκοπό να χτυπηθούν με άλλες εταιρείες για την ανάληψη του έργου της καθαριότητας. Με λίγα λόγια, να γίνουν εργολάβοι του εαυτού τους. Τα συνεχή εργατικά ατυχήματα, εργοδοτικά εγκλήματα που είναι πια καθημερινότητα στο Δήμο. Δείτε τη στάση της διοίκησης Ζέρβα. Αρνήθηκε 6 φορές την πρόταση της λαϊκής συσπήρωσης, το τελευταίο μόνο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προκαλεί, δηλώνοντας ότι οι υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι, ενώ τους στέλνει στα δικαστήρια όταν κινητοποιούνται για αυτό το θέμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Δήμου, τη διετία 2021-22 έγιναν 120 ατυχήματα, ενώ μέσα στο, μόνο στην καθαριότητα, ενώ μέσα στο 2023 είναι δύσκολο να βρεις μέρα χωρίς ατύχημα. Το μεγάλο πρόβλημα της σχολικής στέγης, με τεράστιες ελλείψεις διαπιστωμένες από τον ίδιο το Δήμο. Καμιά διεκδίκηση κονδυλίων από το κράτος για την αποζημίωση των αναγκαίων απαλωτριώσεων. Προσχολική αγωγή σε κύμπο, ραγδαία μείωση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των λαϊκών οικογενειών που προσφεύγουν σε ιδιωτικούς σταθμούς. Η συνεχιζόμενη τραγική, τραγελαφική κατάσταση των συγκοινωνιών και του ΟΑΣΤ. Η απαράδεκτη απόφαση της διοίκησης Ζέρβα για την αγορά των λεωφορείων της Λειψίας κατέληξε αυτά να κάθονται ακίνητα στα μαξοστάσια, γιατί όταν κινούνται αποτελούν εστία κινδύνων με πολλά ατυχήματα. Στο τέλος του χρόνου τελειώνει και η παράταση για το άνοιγμα των αστικών συγκοινωνιών στους ιδιώτες. Ευρωπαϊκή οδηγία που νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που και σαν αντιπολίτευση όπως και το ΠΑΣΟΚ προτείνουν τη δημοτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών, δηλαδή οι Δήμοι να αποτελέσουν το όχημα των ιδιωτών για να ελέγξουν την αστική συγκοινωνία. Το πανάκριβο επίσης στην κατασκευή του και καθυστερημένο για περίπου μια δεκαετία τουλάχιστον μετρό, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, λίγες μόνο πλέον από τις ανάγκες θα καλύψει. Ενώ εκτός από την επιβάρυνση των φορολογούμενων για την κατασκευή του, και η χρήση του θα είναι επίσης πανάκριβη για να επιδοτηθούν τα κέρδη των ιδιωτών που θα αναλάβουν τη διαχείρισή του. Το μεγάλο πρόβλημα της στάθμευσης, όπου με τη συνένεση των δημοτικών παρατάξεων Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλων, παρατείνεται η επέσχυτη σύμβαση του Δήμου με ιδιωτική εταιρεία για την πανάκριβη διαχείριση του συστήματος. Η κρίση του, τα πρόστιμα, πλουτίζουν την εταιρεία σε βάρος των δημοτών,
με εξασφαλισμένα από τη σύμβαση κέρδη περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κάνουν αβίωτη την κατάσταση για όλους τους δημότες και ιδιαίτερα τους κατοίκους, αλλά και τους επαγγελματίες και εργαζόμενους του κέντρου. Γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη πληρώνουμε για 3 ώρες στάθμευσης πάνω από 5 ευρώ, ενώ στην Πάτρα είναι συμβολική η χρέωση 0,30 ευρώ την ώρα, μαζί με 2.000 νέες δωρεάν θέσεις στάθμευσης, γιατί έχει κομμουνιστή δήμαρχο. Η μεγάλη έλλειψη ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, με το λαό της πόλης να ασφιχτιά. Όσοι χώροι θα μπορούσαν να ανακουφίσουν το λαό, αντιμετωπίζονται ως φιλέτα για ιδιώτες, με τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων, όλων των αστικών κομμάτων, είτε βρίσκονταν στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση, και τη στήριξη των τοπικών δημοτικών παρατάξεών τους. Έτσι σχεδιάζουν με νόμο ΣΥΡΙΖΑ, που συνέχισε η Νέα Δημοκρατία και στήριξε το ΠΑΣΟΚ, τη μετατροπή της ΔΕΘ σε επιχειρηματικό κέντρο, στερώντας το λαό της πόλης από το τελευταίο κομμάτι της, που μπορούσε να γίνει χώρος αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού, πρασίνου. Έτσι σχεδιάζουν και την επιχειρηματική αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου. Τα δημοτικά τέλη που έρχονται να προσθεθούν στην ήδη υπάρχουσα φορολογία. Η υπόσχεση ΖΕΡΒΑ για πραγματική μείωση των δημοτικών τελών δεν τηρήθηκε επικαλούμενος συνθήκες της πανδημίας, ενώ στην πραγματικότητα αυξάνονται λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών. Καταψήφισε επανειλημμένα τις προτάσεις μας για κατάργηση δημοτικών τελών σε ανέργους, χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, για δραστική μείωσή τους σε μικρούς επαγγελματίες. Άλλωστε, τα δημοτικά τέλη των επαγγελματιών είναι άδικα, καθώς στην ίδια ζώνη εντάσσονται οι εμπορικές αλυσίδες του κέντρου και με τα μικρά καταστήματα σε άλλες πιο υποβαθμισμένες περιοχές. Η μεγάλη αύξηση τιμών και ενοικίων στη λαϊκή στέγη, μέσα και από την τουριστικοποίηση της πόλης, από τη μία παράδοση κτηριακού αποθέματος στα συμφέροντα μεγαλοξενοδόχων και εταιριών εστίασης, από την άλλη πανάκριβα ενίκια και καμία πρόβλεψη για αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου για εξασφάλιση, για παράδειγμα, φτηνής φοιτητικής στέγης, από τη μία χωρή κουλούρια και πανηγύρια στα κρουαζιερόπλια, από την άλλη παραπέρα υποβάθμιση και γετοποίηση των περιφερειακών συνοικιών της πόλης. Από την πολιτική, λοιπόν, που ασκείται διαχρονικά στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αποκαλύπτεται ένα πράγμα: η προγραμματική σύγκληση που υπάρχει στην κεντρική πολιτική σκηνή, στους Δήμους και τις περιφέρειες, γίνεται κυριολεκτικά ταύτιση. Δεν υπάρχουν διακρίσεις στην εφαρμογή της κυρίαρχης πολιτικής από δημοτικές ή περιφερειακές αρχές παντού στη χώρα που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ ή σε δίθεν ανεξάρτητους υποψηφίους που όμως ακουμπούν σε αυτά τα κόμματα. Είναι χαρακτηριστικές άλλωστε η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να δημοσιοποιήσει τη στήριξη του υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας Παχατουρίδη στον τρίτο μεγαλύτερο Δήμο της Αττικής, στο Περιστέρι. Η σύμπλευση στην Κεσαριανή μαζί ΠΑΣΟΚ Νουδού ΣΥΡΙΖΑ με τον σημερινό δήμαρχο για να αντιμετωπιστεί η δυνατότητα η Κεσαριανή να ξαναγίνει κόκκινη. Η σύμπλευση που έχουμε καταγγείλει στην Πάτρα ενάντια στον κομμουνιστή δήμαρχο Κώστα Πελετίδη και τόσα άλλα. Αυτή η τάση θα γενικευτεί και τώρα μετεκλογικά και συνδυάζεται βέβαια με τις διεργασίες που θα γίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο χώρο της παλιάς σοσιαλδημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε σχήματα υποτίθεται αυτοδιοικητικά στο όνομα ότι επιλέγουμε τους ικανούς, τα οποία όμως είναι ταυτισμένα με την κυρίαρχη πολιτική που υλοποιείται στους Δήμους, θα εκφράζουν ευρύτερες συγκλήσεις. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και σε αυτές τις εκλογές το δίλημα θα είναι το ίδιο. Οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές που θα στηρίζουν, θα εξειδικεύουν, θα υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές με τη λαϊκή συσπήρωση, εκλεγμένοι και δημοτικές αρχές που θα βρίσκονται δίπλα στον αγώνα και στις διεκδικήσεις του λαού. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, ή θα συνεχίσει να υπάρχει μια δημοτική αρχή που δεν έχει καμία σχέση με τα εργατικά λαϊκά προβλήματα, ή θα υψωθεί απέναντί της μια πολύ ισχυρή μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση.
Ο λαός χρειάζεται δημοτική αρχή που θα είναι μπροστά στη μάχη κατά των πληστηριασμών, στη διεκδίκηση κρατικών κονδυλίων για την ενίσχυση της υγείας, για το άνοιγμα νέων νοσοκομείων στην πόλη. Χρειάζεται ενισχυμένα ποσοστά της λαϊκής εισπύρωσης για να βρεθεί με περισσότερους δημοτικούς συμβούλους υπερασπιστές του λαού. Τώρα, το βήμα που έγινε στις βουλευτικές εκλογές με τη σημαντική ενίσχυση του ΚΚΕ να γίνει άλμα και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Γιατί ο λαός θα χρειαστεί περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους, μαχητές στο πλάι του και όχι απλά για φωτογραφίες και δημόσιες σχέσεις. Γιατί η σημαντική ενίσχυση του ΚΚΕ θα αποκτήσει μεγαλύτερο νόημα μόνο με νέα μεγαλύτερη ενίσχυση των ψηφοδελτίων που στηρίζει και στις εκλογές του Οκτώβρη. Γιατί στα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης βρίσκονται άνθρωποι της διπλανής πόρτας, άνθρωποι ψημένοι στους αγώνες, στη σύγκρουση με όσα και όσους δυσκολεύουν τη ζωή μας. Γιατί ο λαός μας, μπροστά στα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας, χρειάζεται να έχει στη φαρέτρα του όσα περισσότερα όπλα μπορεί και τέτοια θα είναι για το λαό κάθε νέος δημοτικός σύμβουλος που θα προστίθεται με τη λαϊκή συσπήρωση. Γι' αυτό τώρα να κάνουμε το νέο άλμα να στηριχτούν ακόμη πιο μαζικά τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης παντού. Το βήμα που έγινε στο Δήμο Θεσσαλονίκης με τους πάνω από 3.500 νέους ψηφοφόρους από το 2019 να συνεχιστεί, να προσθεθούν κι άλλοι πολλοί που θα κάνουν το βήμα για να εκλεγούν περισσότεροι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, πραγματική ασπίδα προστασίας και μαχητικής διεκδίκησης των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων. Είμαστε αισιόδοξοι, θα τα καταφέρουμε, πάμε μαζί στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας.